Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Όσο φουσκώνουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τόσο η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αυξάνει τις κατασχέσεις. Μία λύση που έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να γλιτώσουν τις κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μισθούς, συντάξεις και ενίκεια είναι να εντάξουν τις οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση των 12 μηνιαίων δόσεων. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο τουλάχιστον ένα μέρος της οφειλής και να αποδεικνύεται μέσω υποβολής υπεύθυνης δήλωσης με τα αναλυτικά εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου ή αδυναμία εξόφλησης. Ως πολύ καλή είδηση εκλαμβάνει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, εφόσον ισχύει δημοσίευμα του Bloomberg που αναφέρει ότι τρομολογεί τη διεξαγωγή των stress test ειδικά για τις ελληνικές τράπεζες τον Φεβρουάριο. Ερωτηθείς από το insider.gr δήλωσε ότι ενδεχομένως μια τέτοια απόφαση να υποδηλώνει μιας μορφής άτυπου συμβιβασμού ανάμεσα στους Ευρωπαίους πιστωτές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου το δεύτερο να αποσύρει την αξίωσή του για διενέργεια ελέγχου στο ενεργητικό των τραπεζών, αξίωση που ασκεί μεγάλες πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές. Στα γραφεία των νομικών συμβούλων και το έχει κολλήσει το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των υπηρεσιών ταξί και ιδιωτικών μεταφορών τύπου Uber που ετοιμάζει το Υπουργείο Μεταφορών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο νομοσχέδιο ουσιαστικά θα βάζει τέλος στη σημερινή λειτουργία της Uber, καθώς θα υποχρεώνει όλες τις εταιρείες που ασχολούνται με το αστικό μεταφορικό έργο να συνεργάζονται μόνο με όσους έχουν άδειες ταξί. Και θα θέτει βαριά πρόστιμα στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεκινούν από τις 50.000 ευρώ. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει 734,32 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 1,10% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.